Τι έγινε, σου έλειψα. Λοιπόν, φτιάξτε την καφεδάρα σας, βάλτε τη χυμουδάρα σας, βάλτε ό,τι γουστάρετε ρε παιδί μου, καθίστε στην καναπεδάρα, στην καρεκλάρα, στην γραφιάρα σας, γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για Star Wars. Όπως κάποιοι από εσάς ήδη θα γνωρίσουν, δεν είμαι τόσο φαν του κόσμου του Star Wars, αλλά είμαι τρελός με μεμονωμένους χαρακτήρες, με κάποιες ταινίες, αλλά και με μία σειρά. Τη σειρά για την οποία θα μιλήσουμε και σήμερα, την πρώτη live action Star Wars σειρά, το The Mandalorian. Μια σειρά που έφερε πολύ φρέσκο κόσμο στο franchise που ονομάζεται Star Wars, αλλά και έφερε πίσω τον παλιό κόσμο που είχε ξενερώσει με τα πρόσφατα Star Wars. Εκτός του The Mandalorian όμως, σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε και για τις υπόλοιπες σειρές και ταινίες που ανακοίνωσε το Disney Plus και νομίζω πως έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στο σημερινό βίντεο όμως, εκτός από τη σειρά The Mandalorian, θα πιάσουμε και τις υπόλοιπες σειρές που ανακοινώθηκαν από το Disney Plus, τις υπόλοιπες Star Wars σειρές, αλλά και δύο Star Wars ταινίες που ανακοινώθηκαν. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να πιάσετε το φωτόσπαθό σας και may the force be with you. Πάμε να ξεκινήσουμε από το The Mandalorian. Η σειρά The Mandalorian, παιδιά, είναι αυτό που θα πρότεινα σε κάποιον που δεν έχει δει καθόλου Star Wars. Ο Τζον Φαβρό, guys, κατάφερε να δέσει τον πολύ όμορφο, γεμάτο και πολύπλοκο κόσμο του Star Wars, ο οποίος είναι γεμάτο όρους, γεμάτο νέα όντα, γεμάτος τοποθεσίες, είναι, ρε παιδί μου, πολύ πλούσιος με το απλό. Και παιδιά, πιστέψτε με ότι εάν καταφέρεις να κάνεις κάτι απλό πετυχημένο, είναι το πιο δύσκολο πράγμα που μπορεί να πετύχει κάποιος. Η πρώτη σεζόν του The Mandalorian με έκανε να ασχοληθώ πιο σοβαρά και πιο έντονα με τον κόσμο του Star Wars και μπορώ να πω πως δεν το μετάνιωσα ούτε δευτερόλεπτο. Πριν όμως πάμε να μιλήσουμε για τη δεύτερη σεζόν της σειράς, θα ήθελα να σας επαναλάβω αυτό που είπα στην αρχή. Ότι δηλαδή, εάν είσαι καινούριος στον κόσμο του Star Wars, εάν δεν έχεις δει τίποτα ακόμα από Star Wars, θα σου πρότεινα να ξεκινήσεις από αυτήν τη σειρά. Μην ακούσεις κανένα φανατικό φαν που θα σου πει ξεκίνα από την πρώτη τριλογία. Όχι ότι δεν είναι καλή, είναι πάρα πολύ καλή, αλλά εάν είσαι καινούριος και αν τη δεις στη σημερινή εποχή, τότε πιστεύω πως θα παρατήσεις το franchise το πρώτο μισάωρο. Και είναι κρίμα γιατί αξίζει. Καλύτερα ξεκίνα από εκεί. Και ξέρω, είμαι σίγουρος πως το The Mandalorian θα κάνει πολύ σωστά τη δουλειά του και μετά θα δεις τα πάντα από Star Wars. Εξάλλου δεν θα μπορούσες να κάνεις και κάτι άλλο γιατί όλοι ξέρουμε πως... This is the way. Πάμε τώρα στη δεύτερη σεζόν της σειράς. Λοιπόν, το μόνο σίγουρο είναι, παιδιά, πως στη δεύτερη σεζόν έχει πέσει μπικικίνι full. Έχει πέσει πολύ χρήμα και είναι οφθαλμοφανέστατο. Βέβαια, τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία και εκτός από την ευτυχία δεν φέρνουν και την επιτυχία. Βέβαια, όσο να είναι, την βοηθούν. Πάμε να ξεκινήσουμε από κάτι θετικό. Η δεύτερη σεζόν του The Mandalorian, παιδιά, ακολουθεί πιστά την συνταγή της πρώτης σεζόν. Την επιτυχημένη για εμένα συνταγή της πρώτης σεζόν. Μόνο που νομίζω ότι αν ψαχνόντουσαν λίγο στην πρώτη σεζόν, νομίζω πως εδώ δεν ψάχνονται πλέον ή τουλάχιστον δεν ψάχνονται πολύ. Φαίνεται να ξέρουν τι, πώς το κάνουν, πώς να το κάνουν μάλλον και κατά πού θέλουν να πάνε. Ένα επίσης πολύ θετικό το οποίο κρατήσανε πάλι από την πρώτη σεζόν είναι ο σεβασμός στο franchise που λέγεται Star Wars και ο σεβασμός στις animated σειρές που υπήρχαν πριν από αυτό, δηλαδή το The Clone Wars και το Rebels, αν δεν κάνω λάθος, αν κάνω λάθος διορθώστε με κάτω στα σχόλια, νομίζω πως αυτές είναι οι δύο σειρές, τις οποίες τις σέβεται απόλυτα. Και να μου πεις, δεν τις έχεις δει, Θωμά, ναι, δεν τις έχω δει, αλλά παιδιά, εάν δεν το είχε κάνει, θα είχε γίνει χαμός από τους φανατικούς του franchise. Και όχι μόνο δεν έχει γίνει χαμός, ακούγονται μόνο καλά λόγια για τη συγκεκριμένη σειρά. Όταν λέω ότι κράτησε τη συνταγή από την πρώτη σεζόν ίδια, αυτό είναι και ένα θετικό, αλλά είναι ταυτόχρονα και ένα αρνητικό. Στην πρώτη σεζόν του The Mandalorian είδαμε πως το στυλ της σειράς είναι πως ο Mandalorian έχει ένα κεντρικό στόχο, έχει κάτι συγκεκριμένο να κάνει και συγκεκριμένα είναι το να φτάσει τον Grogu στους Jedi. Αυτός ήταν, αν όχι εξ αρχής, στην πρώτη σεζόν, γιατί νομίζω πως στο δεύτερο επεισόδιο
συναντά ή στο τέλος του πρώτου συναντά το The Child, ήταν στην υπόλοιπη σεζόν. Έτσι λοιπόν είναι και στη δεύτερη. Αλλά για να φτάσει σε αυτό το στόχο πρέπει να περάσει από μικρά κουεστάκια, να το πω, από μικρές αποστολές οι οποίες κάτι θα του δώσουν ώστε να τα χρησιμοποιήσει στο main quest. Αυτό, να πω την αλήθεια, όσο μου άρεσε στην πρώτη σεζόν, με χάλασε λίγο στη δεύτερη. Θα ήθελα η σειρά σεζόν με τη σεζόν να εξελίσσεται. Όχι ότι δεν υπάρχουν δείγματα εξέλιξης, αλλά δεν είναι αυτά που θα ήθελα εγώ τουλάχιστον να δω. Πάντως παραμένει ακόμα πολύ ενδιαφέρουσα σειρά και δεν έχει χαλάσει ακόμα την επιτυχημένη συνταγή της. Πάμε στο χιούμορ. Το χιούμορ, παιδιά, να σας πω την αλήθεια, ποτέ δεν ήμουνα φαν του χιούμορ του Star Wars. Είτε όσον αφορά τις ταινίες, είτε και όσον αφορά αυτή τη σειρά. Βέβαια, στην πρώτη σεζόν υπήρχαν κάποιες στιγμές που γέλασα. Τώρα, όσον αφορά τη δεύτερη σεζόν και το χιούμορ της, παιδιά, ειδικά σε αυτό το επεισόδιο όπου ο Μάντο μεταφέρει ενός βατραχοανθρώπου τα αυγά μέσω του διαστημοπλοίου του σε έναν άλλο πλανήτη για να τα σώσει και ο Γκρόγκου αυτά τα αυγά τα τρώει, που στην ουσία είναι τα παιδιά της. Παιδιά, εμένα αυτό το επεισόδιο όχι να γελάσω δεν με έκανε, με έκανε να νιώσω άβολα και άσχημα. Γιατί στην ουσία όταν, άντε, το έκανε μία φορά, το έκανε δεύτερη φορά γιατί δεν ξέρει και στην ουσία είναι παιδί. Αλλά όταν, παιδιά, του εξηγεί ο Μάντο ότι αυτό που κάνεις είναι κακό και μην το ξανακάνεις και αυτό το ξανακάνει, εμένα πιο πολύ μου βγάζει ότι είναι, έχει κακία μέσα του παρά μου βγάζει κάτι για να γελάσω. Δεν ξέρω, εσάς πώς σας φάνηκε. Ο κακός, παιδιά. Ο κύριος Εσπόζητο που παίζει τον κακό στην συγκεκριμένη σειρά είναι σούπερ, αλλά να πω την αλήθεια, η σειρά, παρόλο που είναι σούπερ, δεν τον χρησιμοποιεί κιόλας, παιδιά. Δεν έκανε κάτι ο κακός που να πεις ότι θα με τρελάνει. Ειδικά την ώρα που εμφανίζεται ο Luke Skywalker και έχει πέσει κάτω στο πάτωμα και τρέμει, νομίζω πως για έναν κακό αυτό όχι βαρύτητα δεν του δίνει. Νομίζω το αντίθετο. Βέβαια, μιλάμε για τον Luke Skywalker, αλλά okay, είναι ένας στρατηγός της αυτοκρατορίας. Νομίζω πως η αντίδρασή του δεν θα έπρεπε να ήταν αυτή. Αυτή η αντίδραση είναι για τους Stormtroopers. Επίσης, στη δεύτερη σεζόν εμφανίζονται και οι Dark Troopers. Που οι Dark Troopers, παιδιά, σαν σχεδιασμός είναι απίστευτα όμορφοι. Θα ήθελα πάρα πολύ να βρω μια φιγούρα Dark Trooper και να την κάνω δική μου. Είναι στην ουσία droids με στολή από Beskar, τα οποία έχουν τρελές δυνάμεις. Όμως παρόλο που έχουν τρελές δυνάμεις και παρόλο που μας το σετάρει και μας το κτίζει η σειρά αυτό, τουλάχιστον μέχρι τώρα στη δεύτερη σεζόν δεν είδαμε να κάνουν και τίποτα εκτός από μία μάχη με τον Mandalorian που, okay, έδειξαν ότι ένας μόνο μπορεί να δυσκολέψει πάρα πολύ τον Μάντο, αλλά μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα εμφανίστηκε ο Luke Skywalker και τους καθάρισε, λες και ήταν τίποτα. Εντάξει, εντάξει, μη φωνάζει, εντάξει, το καταλαβαίνω, είναι ο Luke Skywalker μαζί σας. Και πάμε λίγο τώρα να σας πω για τη μουσική. Η μουσική στις ταινίες αλλά και στις σειρές είναι πολύ σημαντική. Αλλά όταν μιλάμε για Star Wars, η μουσική δεν είναι απλά σημαντική, ίσως να είναι το ίδιο σημαντική και με την ίδια την ταινία ή τη σειρά που βλέπεις. Το Star Wars ανέκαθεν έχει πολύ χαρακτηριστικά soundtracks, τα οποία τα λατρεύω. Μη σας πω, τα λατρεύω και περισσότερο από τις ίδιες τις ταινίες. Το The Mandalorian, η πρώτη σεζόν, έχει απίστευτη μουσική που στέκεται αντάξια στο ύψος των περιστάσεων. Στη δεύτερη σεζόν, στα πρώτα επεισόδια και νομίζω στο πρώτο, στο δεύτερο και ίσως και στο τρίτο, ξαφνικά εκεί που είχαμε Star Wars αισθητική και ήχο, ξαφνικά πετάγονται hip hop beats, λες και βλέπεις Black Panther όταν εμφανιζόταν ο κακός του. Παιδιά, δεν ταιριάζουν στο Star Wars τέτοια πράγματα. Τουλάχιστον, δεν ξέρω, δεν το περάσανε ωραία. Δεν ταιριάζει, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα. Δεν ταιριάζουν hip hop beats, όσο και να μου αρέσει. Φανταστείτε, είμαι και άνθρωπος που μου αρέσει αυτή η μουσική και δεν μου καθότανε καθόλου ωραία στην συγκεκριμένη σειρά. Όχι, παιδιά, μην το ξανακάνετε αυτό το έγκλημα. Βγάλτε τα αυτά τα πράγματα. Αφήστε τη μουσική του Star Wars όπως είναι ή τουλάχιστον όπως την έχετε κάνει στην πρώτη σεζόν. Είναι τέλεια, όπως είναι και ευτυχώς. Νομίζω πως από εκεί και πέρα δεν το ξανάκουσα αυτό. Να σχολιάσω και το τέλος. Θα σχολιάσω και το τέλος γιατί θα θέλετε να το σχολιάσω. Στο τέλος, λοιπόν, για αυτούς που την έχουν δει,
εμφανίζεται ο Luke Skywalker σε animation μορφή. Δύο πράγματα εδώ, ένα θετικό και ένα αρνητικό. Το θετικό είναι ότι αυτή η animation μορφή που εμφανίστηκε είναι αξιοπρεπέστατη. Εάν κάποιος δεν ξέρει από πού προέρχεται ο Luke Skywalker και δεν έχει δει την αληθινή του δηλαδή μορφή από την original τριλογία και τη βλέπει πρώτη φορά στο The Mandalorian όπως έκανε ο Νιψάκος μας, πούμε, δεν κατάλαβε καν ότι αυτό που έβλεπε ήταν ψεύτικο μπροστά του. Ήταν ψηφιακά κατασκευασμένο. Εάν όμως είσαι από τους άλλους που το έχουν δει αυτό και καταλαβαίνουν ότι δεν είναι εφικτό να εμφανιστεί ξανά νέος ο ίδιος ηθοποιός, νομίζω πως σε βγάζει λίγο έξω από τη μαγεία της όλης φάσης. Παιδιά, δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει αυτό το κόλλημα. Βασικά το καταλαβαίνω, ξέρω ότι επειδή υπάρχει πολύ σκληροπυρηνικό κοινό έξω της συγκεκριμένης, του συγκεκριμένου franchise, φοβάστε και φοβούνται γενικά πολλοί δημιουργοί να κάνουν νέα πράγματα, να βάλουν νέες ιδέες μέσα. Σας καταλαβαίνω, φοβάστε. Αλλά γιατί υπάρχει αυτό το κόλλημα του να μην βάλεις έναν άλλο ηθοποιό που μοιάζει στο συγκεκριμένο να παίξει τον Luke Skywalker? Και πάμε τώρα στις σειρές, στις Star Wars σειρές που ανακοίνωσε το Disney Plus, τις οποίες δεν περίμενε λίγο ή να τις ανακοινώσει πριν, ρε παιδί μου, ή μετά τις Marvel σειρές και τις έβαλε όλες μαζί και μπερδεύτηκε κόσμος και κοσμάκης. Δεν κατάλαβε κανένας τίποτα. Σήμερα όμως θα τα ξεμπερδέψουμε. Κάναμε την αρχή με το επεισόδιο για τη Marvel, το Phase 4, το οποίο θα σου βάλω εδώ πάνω μια κάρτα για να το πατήσεις να το δεις αν δεν το έχεις δει ήδη. Πάμε τώρα να δούμε και τις Star Wars σειρές. Εκτός από τις Star Wars σειρές ανακοινώθηκαν και δύο ταινίες. Πάμε λοιπόν πρώτα να τις πούμε όλες τις σειρές που ανακοινώθηκαν και μετά να δούμε τις βασικές μία προς μία, τουλάχιστον αυτά που γνωρίζω μέχρι τώρα. Obi-Wan Kenobi, Ahsoka, Rangers of the New Republic, Andor, The Bad Batch, Visions, Lando, The Acolyte, A Droid Story και The Book of Boba Fett. Πάμε λοιπόν τώρα να σας μιλήσω για τις σειρές που γνωρίζω κάποια πράγματα. Πρώτη σειρά είναι το Obi-Wan Kenobi, με πρωταγωνιστές τους γνωστούς και μη εξαιρεταίους Ewan McGregor και Hayden Christensen να επιστρέφουν στους ρόλους τους, θα τοποθετείται η σειρά 10 χρόνια μετά από τα γεγονότα του Revenge of the Sith. Και ελπίζω επιτέλους να δούμε τον Darth Vader όπως θα έπρεπε ήδη να τον έχουμε δει, δηλαδή να κόβει κόλλους. Και όχι να κάθεται να λέει σε άλλους τι να κάνουν, δηλαδή να δίνει εντολές ή να πνίγει με το Force ανήμπορους αξιωματικούς. Πάμε στη σειρά Ahsoka. Η Ahsoka Tano είναι η Jedi που εμφανίστηκε στη δεύτερη σεζόν του The Mandalorian και πλέον έχει τη δική της solo σειρά. Οι προσδοκίες για αυτή τη σειρά είναι πολύ μεγάλες, αφού η δημιουργή της θα είναι ο Dave Filoni και ο John Favreau. Ο πρώτος έχει φτιάξει τις σειρές The Clone Wars και Rebels και ο δεύτερος έχει φτιάξει τη σειρά The Mandalorian. Rangers of the Republic. Και εδώ είναι που αρχίζουν να χαλάνε τα πράγματα, παιδιά, γιατί δημιουργεί και αυτή τη σειρά είναι ο Φιλόνι και ο Φαβρό. Άρα μιλάμε πως μέχρι τώρα έχουν 3 project τα οποία τρέχουν. Οπότε πότε θα προλαβαίνουν ακριβώς να τα κάνουν όλα αυτά? Κατά τη δική μου άποψη και αυτό που προβλέπω είναι πως θα βλέπουμε καινούργια σεζόν για την κάθε σειρά, παιδιά, τουλάχιστον ανά 2 χρόνια. Θα γεράσουμε και ακόμα θα βλέπουμε τις ίδιες σειρές. Μακάρι να βγω ψεύτης. Η σειρά θα είναι στο ίδιο timeline με το The Mandalorian και εννοείται πως αυτές οι σειρές που έχουν τους ίδιους δημιουργούς θα έχουν και έμεση αλλά και άμεση σύνδεση μεταξύ τους. Δηλαδή θα δούμε και πολλά crossovers να συμβαίνουν. The Book of Boba Fett. Τι σας είπα πριν ότι θα χειροτερέψουν τα πράγματα? Πάρτε και άλλη μια σειρά από τους Φιλόνι και Φαβρό. Και βάλτε bonus και τον Robert Rodriguez. Εργολαβία τις έχουν πάρει τις σειρές στο Star Wars ο Φιλόνι με τον Φαβρό. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, το μεροκάματο να βγαίνει. Ο Boba Fett εμφανίστηκε και αυτός τουλάχιστον στην τωρινή του μορφή στη σειρά The Mandalorian και πλέον θα έχει και αυτός τη solo σειρά του, η οποία θα τοποθετείται χρονικά ακριβώς εκεί που σταμάτησε η δεύτερη σεζόν του The Mandalorian. Και το The Mandalorian, η τρίτη σεζόν του, θα τοποθετείται ακριβώς εκεί που θα τελειώσει η πρώτη σεζόν της σειράς του Boba Fett. Οπότε κρατηθείτε, γιατί Χριστούγεννα του 21 λέγεται ότι θα κάνει πρεμιέρα το The Book of Boba Fett και ένα χρόνο μετά, δηλαδή Χριστούγεννα του 22, φαίνεται πως θα βγει η τρίτη σεζόν του The Mandalorian. Φαίνεται, μην το δέσετε, μπορεί να αλλάξουν αυτά τα πράγματα, μπορεί να φάνε κράξιμο, μπορεί να μην αληθεύει και όλες αυτό που έχει βγει προς τα έξω, αλλά μέχρι τώρα, τουλάχιστον για το The Book of Boba Fett, είναι σχεδόν σίγουρο πως θα βγει του χρόνου τα Χριστούγεννα η πρώτη σεζόν.
Πάντως, guys, αν βγαίνουν καινούργιες σεζόν για τις σειρές που αγαπάμε κάθε 2 χρόνια, νομίζω πως μετά από 2 χρόνια εγώ δεν θα θυμάμαι ούτε καν ποιος ηθοποιός παίζει τον Mandalorian. Και πάμε τώρα να μιλήσουμε για τις 2 ταινίες που έχουν γίνει γνωστό ότι θα κυκλοφορήσουν κάποια στιγμή. Το πότε είναι άγνωστο ακόμα. Η πρώτη ταινία είναι το Rogue Squadron, η οποία θα σκηνοθετηθεί από την γνωστή σκηνοθέτη Patty Jenkins, την δημιουργό και των ταινιών Wonder Woman. Και για το χαβαλέ της υπόθεσης να σας πω πως είναι η πρώτη γυναίκα σκηνοθέτης που σκηνοθετεί ταινία Star Wars. Και η δεύτερη ταινία, η οποία δεν έχει καν τίτλο ακόμα, είναι αυτή που θα σκηνοθετηθεί από τον αγαπημένο μου Taika Waititi. Ο Taika Waititi ήδη έχει ασχοληθεί με το Star Wars και συγκεκριμένα με την πρώτη σεζόν του The Mandalorian, αφού έχει υποδηθεί τον IG-11, αλλά και έχει σκηνοθετήσει το τελευταίο επεισόδιο της πρώτης σεζόν του The Mandalorian. Και πάμε στον επίλογο. Εγώ, όπως έχω πει και στο προηγούμενο βίντεο, πάντα προσπαθώ να βλέπω τα πράγματα με θετικό μάτι, με θετική άβρα και θετική σκέψη. Δεν ήμουν ποτέ, όπως σας είπα στην αρχή, τρελός φαν με τα Star Wars. Γουστάρω πάρα πολύ το The Mandalorian, γουστάρω πάρα πολύ κάποιες συγκεκριμένες ταινίες και αυτό που έγινε, αυτή η έκρηξη σειρών που ήρθε από το Disney Plus, εγώ τη βλέπω μόνο θετικά. Εάν είσαι φανατικός υποστηρικτής του Star Wars, ίσως τώρα να αισθάνεσαι και να λες τι λέει αυτός τώρα, θα τα κάνουν χάλια και. Παιδιά, αυτό το κόλλημα που έχουν οι περισσότεροι οι σκληροπυρηνικοί fans του Star Wars είναι ταυτόχρονα και καλό αλλά και κακό. Είναι καλό γιατί όποιος καταπιάνεται με το Star Wars έχει έναν αλφα φόβο, οπότε δεν μπορεί να φύγει, δεν μπορεί να κάνει κάποια άλλα πράγματα, δεν μπορεί να χαλάσει, δεν μπορεί να μανιπιουλάρει τον κόσμο και το στυλ αυτού που κάνει, οπότε δεν χαλάει και το ενιαίο σύμπαν και είναι κάτι που μου αρέσει πολύ στο Star Wars. Δηλαδή, είτε βλέπεις ταινίες, είτε βλέπεις τις σειρές, είτε παίζεις κάποιο παιχνίδι Star Wars, νιώθεις ότι αισθητικά είσαι στο ίδιο σύμπαν. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη δουλειά, αλλά ταυτόχρονα είναι και κακό. Γιατί αυτός ο φόβος έχει φτάσει σε σημείο και τους προκατόχους αλλά και την Disney, γιατί τώρα πλέον είναι όλα στα χέρια της Disney, να μην τολμάει, να μην κάνει νέα πράγματα, να μην προσπαθεί να ξεφύγει από αυτή τη συνταγή και αυτό ίσως να μας στερεί κάτι το οποίο θα είναι καλύτερο από αυτό που ήδη έχουμε δει. Γιατί κακά τα ψέματα, ξέρω ότι πολλοί δεν θα συμφωνείτε μαζί μου, αλλά θεωρώ τις περισσότερες ταινίες Star Wars μέτριες προς καλές. Με εξαίρεση το Revenge of the Sith. Όλες οι άλλες είναι μέτριες προς καλές. Και νομίζω πως δεν αξίζουν αυτές οι ταινίες σε αυτό το franchise. Και να σας πω την αλήθεια, τώρα που το σκέφτομαι, εκτός από το The Mandalorian, να αγαπήσω το Star Wars με έκανε και το παιχνίδι Jedi Fallen Order, που είναι ένα εκπληκτικό παιχνίδι, το συστήνω να το παίξετε όσοι ασχολείστε με αυτά. Αυτά, παιδιά, από εμένα. Πείτε μου κι εσείς κάτω ποια σειρά περιμένετε πώς και πώς να βγει. Αν σας άρεσε η δεύτερη σεζόν του The Mandalorian, τι σας χάλασε, τι δεν σας χάλασε, τι γουστάρετε, τι περιμένετε. Να κάνουμε μια συζήτηση κάτω στα σχόλια όπως πάντα. Εγώ τα βλέπω όλα τα σχόλια, το ξέρετε. Εγώ, guys, ήμουν ο Θωμάς. Εάν θέλεις να μαθαίνεις τα κινηματογραφικά νέα, να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα, αλλά και backstage υλικό από τα βίντεο που ανεβαίνουν εδώ στο YouTube, ακολούθησέ με στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, μπορείς να πατήσεις το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε όλοι όμορφα.